Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση της δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από το Πασό Κίνημα Αλλαγής αναφορικά με την υπόθεση των Ντεμπών. Οι 32 βουλευτές του Πασό Κινήματος Αλλαγής ξεκίνησαν να καταθέτουν τις ετοιμολογίες τους στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Για τη συζήτηση αυτή απαιτήθηκαν 50 υπογραφές, οι οποίες διασφαλίστηκαν από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ με κάποιες επιφυλάξεις στη στήριξη απέναντι στην πρόταση του Πασό φαίνεται να παρέχουν το ΚΚΕ καθώς και η ελληνική λύση. Ποια είναι όμως η άποψη των πολιτών της Αλεξανδρούπολης για την κίνηση του Πασό Κινήματος Αλλαγής να καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας έναντι της κυβέρνησης? Συμφωνείτε με την πρόταση δυσπιστίας που αναμένεται να καταθέσει σήμερα το Πασό Κινάλ? Τι να σας πω. Δεν συμφωνώ, αλλά για κάποιος λόγος θα υπάρχει. Δεν ξέρω τι θα, αν θα ωφελήσει, αν θα βλάψει κάτι, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν νομίζω να συνεχίσουν έτσι να πηγαίνουν τα πράγματα. Δύσκολα. Να σου πω, είναι ένα θέμα που θέλει πολύ συζήτηση, αλλά αν ας πούμε όντως είναι λάθος η χειρισμή αυτό σχετικά με τα Τέμπη, η δυσπιστία θα είναι ωφέλιμη, για να βάλουν λίγο κρασί λίγο νερό στο κρασί τους, οι κυβερνώντες εννοώ, καταλάβατε? Ναι, εν μέρη συμφωνώ. Όλοι τους είναι κλέφτες, και οι μεν και οι δε. Ό,τι κάνουνε για τα μάτια να βλέπει ο λαός. Βεβαίως συμφωνώ. Γιατί συμφωνείτε? Τι γνώμη σας? Τι γνώμη μου? Δεν βλέπετε? Ψάχνουν στους κάδους. Έτσι, αυτό φτάνει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κοιτάξουμε κάτι άλλο. Βεβαίως. Ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, θα γίνει η πρόταση αυτή, αλλά αφού έχει πλειοψηφία το κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεν θα περάσει. Αυτή τη γνώμη έχω, δεν θα περάσει. Ισχυρή αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ.